Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Paris Press επιστρέφει λίγο μετά τις 2 όπως κάθε μέρα και μέχρι τις 3 παίρνει σκητάλη από τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 και μέχρι να την παραδώσει στο πέναλτι. Θα ασχοληθούμε με όλα τα ζητήματα που αφορούν το ποδόσφαιρο εντός και εκτός ελληνικού χώρου. Σαφώς και δεσπόζει ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Chelsea και την Arsenal. Αυτή η εβδομάδα με τα παιχνίδια του Champions League και τα Europa League, όπως θα έλεγε και μια ψυχή ένας φίλος μου, μυρίζει Βρετανίλα. Γι' αυτό έχεις έρθει με τη βρετανική μπλούζα εδώ, έτσι, με τη σημαία. Ναι, είναι ένα μπλουζάκι το οποίο βέβαια το είχα πάρει όταν είχα και 25 κιλά παραπάνω, γι' αυτό μου είναι λίγο σαφώς το μπλουζά, αλλά εντάξει, οκ, με βολεύει. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, γιατί η γυναίκα μου είπε πώς φέξει με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Πρώτη εκτίμηση, Arsenal Chelsea. Τάσο, ξεκινά εσύ. Όχι, Γιώργο, πες. Ξεκινήσω εγώ. Πες, Γιώργο. Εγώ θα πω αυτό που σας είπα και εκτός αέρα. Arsenal βλέπω να το παίρνει. Για πολλούς λόγους. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό, Arsenal. Να ακούσω και εσάς. Κοίτα, αντικειμενικά έτσι, όχι τίποτα. Όχι, εγώ δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα ούτως ή άλλως από τις δύο. Με βάση την κατάσταση που βρίσκεται η Chelsea, με Αζάρ να είναι με τα δύο πόδια εκτός, με Σάρι μέρα παραμέρα έρχομαι φεύγω, τη Γιουβέντους τώρα να φημολογείται ότι είναι εκεί για να του κάνει πρόταση. Πάμε με την υγιή ποδοσφαιρική λογική ότι η Arsenal έχει το προβάδισμα. Εγώ που υποστηρίζω το Tottenham είναι σαν να είμαι Ηρακλής και να παίζει πάω κάρι τελικό. Κάπως έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, ναι. Να βγάλετε τα μάτια σας. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον άλλον τελικό το Σάββατο. Όντως. Δεν έχω αγωνιστική άποψη. Δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου λέει Chelsea από χθες. Ναι. Και λίγο με αυτά που έγιναν στην προπόνηση. Λες θα γυρίσουν... Μου βγάζει μια μια ευκαιρία. Δεν λέω ότι αυτό γίνεται, αλλά παιδιά, okay, διαλυόμαστε. Ο ένας πλακώνει τον άλλον στην προπόνηση. Ταξίδι του Ανιέλ για να πάρει τον προπονητή. Όλα αυτά. Ωραία. Αν να διαλυθούμε, ας κάνουμε ένα πάρτι. Ναι, πάμε να πάρουμε το. Πάρτι αποφύτηση. Την κούπα. Ας το ευχαριστούμε τουλάχιστον. Όχι, εγώ βλέπω Arsenal. Ένας από τους λόγους είναι όλη αυτή η ιστορία με τον Μικταριάν. Πιστεύω θα το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να παίξουν και γι' αυτό. Φυσικά το μεγαλύτερο κίνητρο είναι το ότι παίζει για όλη τη χρονιά της η Arsenal για το ειστήριο του Champions League. Η Chelsea παίζει απλά για ένα τρόπο, η Arsenal παίζει για όλη τη χρονιά της. Εκεί τι γίνεται εδώ, αν τώρα πάρει η Chelsea το ειστήριο, δηλαδή πάρει την κούπα. Ποιος, κάποιος δεν η Arsenal βγαίνει, πάει στο Europa League. Ναι, κάποιος δεν βγαίνει Champions League από, με βάση όχι, όχι, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Απλά αν το πάρει η Arsenal βγαίνει ως πέμπτη ομάδα η Arsenal. Οπότε είναι πολύ ισχυρό το κίνητρο αυτό να παίζει όλη τη χρονιά της. Παίζει και την επόμενη χρονιά της η Arsenal σήμερα. Έχει προπονητή που έχει σηκώσει τρία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τα τρία σερί με τη Σεβίλη. Έχει το know-how. Έχει το κίνητρο ότι δεν έχει πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα. Έχει να παίξει τελικό έχει πολλά να παίξει χρόνια. Από το 6. Έχει ναι, να πάρει Ευρωπαϊκή χρόνια. Κούπα από το 90 κάτι. Τόσο. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Τι άλλο να βρούμε. Το ότι, όλα αυτά που γίνονται στην Τζέλση. Το ότι δεν θα αντέχει οικονομικά οργανισμός τη τρίτη χρονιά εκτός της Champions League είναι δεδομένη χρονιά. Ναι. Και όταν ειδικά στα δύο χρόνια, στη μία χρονιά έχει πάει με τελικό και την άλλη τελικό, είναι σε φάση, ρε παιδιά, τι θέλω εγώ εδώ. Τι θέλω εγώ ως Arsenal στο Europa League. Θα μου πεις στο Champions League, περνά στη φάση του 16, παίζει με την Bayern και αποκλείεσαι. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά, είχε γίνει συνήθεια. Ναι, και κατεβαίνει στο Europa League και τη μία χρονιά πάει με τελικό. Και πέφτει πάνω σε ισπανική ομάδα που το παίρνει, η Ατλέτικο, και την άλλη πάει τελικό. Οκ, okay, δηλαδή. Σαν να είναι η ώρα της. Είναι σαν να φαντάζεις στο μυαλό μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή για το Europa League και δεν μπορεί να ξεχωρίσει το Champions League. Ναι, αυτό είναι DNA του συλλόγου που λέμε. Δηλαδή, πολλές ομάδες είναι εκεί, φτάνουν εκεί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη χρονιά που η Arsenal πήγε τελικό Champions League. Δεν μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό μια ευρωπαϊκή της χρονιά που να πεις ότι ξεπέρασε. Το 6 που πήγε τελικό. Από εκείνη στιγμή και μετά. Από εκείνη στιγμή και μετά.
Εντάξει, ήταν και άτυχη βέβαια. Γιατί όλο έπεφτε είτε στην Μπαρτσελόνα είτε στην Μπάγκερν. Συνήθως έμενε εκτός από αυτές τις ομάδες και μάλιστα τις πετύχαινε στα καλύτερά τους. Δεν πετύχει να πούμε την φετινή Μπάγκερν. Νομίζω έχει πετύχει την Μπάγκερν και σε χρονιά που τελικά βγήκε πρώτη σε όμιλο και είχε βγει δεύτερη Μπάγκερν. Ναι, είχε γίνει και αυτό. Ξέρει το μεταξύ. Αν θα λέγαμε. Αν ήμασταν φίλοι τη Άρσεναλ, θα πρέπει να λέμε ότι για ποιο λόγο να μην αισθάνονται εκείνοι άτυχοι που έπεσαν με εμάς. Κατάλαβες, επειδή σαν μεγέθη αυτό το φτιάχνεις, δηλαδή την ιστορία σου τη φτιάχνεις. Αν μπορούσε η Άρσεναλ να αποκλείσει την Μπαρσελόνα ή την Μπάγκερν, θα έλεγε η Μπάγκερν γιατί να πέσω πάλι με την Άρσεναλ. Εμείς, μέσα μας έχει περάσει ότι η Άρσεναλ είναι αυτή που μονίμως είναι άτυχη. Εντάξει, τις χρονιές, στο timing που τις πετύχαινε μάλλον και τις δύο, γιατί δεν ήταν παραπάνω από μια φορά. Ήταν άλλα τα οικονομικά δεδομένα, τα αγωνιστικά δεδομένα, όλο το momentum γενικότερα ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο και η Μπαρτσελόνα και η Μπάγκερν όταν έπεφταν πάνω στην Άρσεναλ. Οπότε... Λοιπόν, μια και μιλάμε για μεγέθη. Λοιπόν, η Άρσεναλ έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας 60.260 θέσεων και η Chelsea, το γήπεδό της είναι και πιο παλιό, 41.631 θέσεις. Μέσο όρο εισιτηρίων φέτος, η κάθε μία, από τα 60.000 ήταν στις 59.899. Μέσο όρο. Και από αυτούς σήμερα θα βρίσκονται στο γήπεδο μόλις 5.000. Η Τσέλσι που έχει 41.631 θέσεις, μέσος όρος εισιτηρίων 40.437. Αξία ομάδας με βάση το Transfermarkt. 562 εκατομμύρια η Arsenal, 791 εκατομμύρια η Chelsea. Α, η Chelsea είναι παραπάνω σε αξία market value. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο τίτλους των ομάδων. Η Arsenal έχει 13 πρωταθλήματα, 13 κύπελα, 2 League Cup, 1 κύπελο κυπελούχων, 1 κύπελο εκθέσεων, 14 Community Shield και 1 Community Shield το οποίο είχε δοθεί 6,5. Η Chelsea έχει ένα Champions League. Η σειρά των τίτλων τη διαβάζω όπως υπάρχει στο γράφημα του FC Business. Διότι πηγαίνει με σειρά βαρύτητας ακριβώς τροπέο. Έχει 6 πρωταθλήματα που η Arsenal έχει 13. Έχει 8 κύπελα που η Arsenal έχει 13. League Cup έχει 5 που η Arsenal έχει 2. Έχει 2 κύπελα κυπελούχων που η Arsenal έχει 1. Έχει και ένα Super Cup. Έχει και ένα Europa League και έχει και 4 Community Shield. Στην Αγγλία η Arsenal έχει πολλά περισσότερα τόπια από τη Chelsea. Τη Chelsea είναι πιο φρέσκα, είναι και πιο πολλά τα ευρωπαϊκά. Υπάρχει αυτή η διαφορά που το λέγαμε ότι η Chelsea είναι η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει πάρει Champions League. Είναι δύο ομάδες οι οποίες η Chelsea ουσιαστικά ήρθε να καλύψει σε εμπορικότητα και σε όνομα στην Ευρώπη το κενό που άφησε η Arsenal όταν δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη ροή που είχε τίτλων στην Αγγλία, γιατί πολλές ομάδες έμειναν κάτω από την σκέπη της United. Και πολλά χρόνια μονοπολούσε και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Και στην Ευρώπη. Η Λίβερπουλ έκανε κάποιες αναλαμπές, αλλά όχι στα πυροτεχνήματα. Όχι και επειδή στην Αγγλία είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, η Chelsea νοιάζεται και λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ομάδα η οποία θα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια 4 ευρωπαϊκούς τίτλους και να έχουμε γήπεδο 40.000 θέσεων. Μας είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και η Arsenal είπε κάποια στιγμή ότι θα κάνουμε ένα γήπεδο. Για 4 χρόνια θα περάσει αυτό τη μεταγραφική μας πολιτική. Κατά το κοινό λεγόμενο θα βελάξουμε. Θα πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε παίχτες που θα μας φέρουν χρήματα. Το κατάφερα αυτό, Βαγγέλη. Θα είμαστε ευάλωτοι. 100% νομίζω. Θα ξέρουμε ότι είμαστε ευάλωτοι. Και τώρα που αρχίζει και φεύγει από την οικονομική δαγκάνα του γηπέδου, έρχονται αυτά τα δύο χρόνια εκτός του Champions League. Και ταυτόχρονα και ο Βενγκέρ εκτός ομάδας και έρχεται και αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγέση. Που δεν είναι εύκολο. Η United από το 13 ακόμα ψάχνεται. Η Arsenal να ξεκινήσει με
με ευρωπαϊκό τίτλο θα είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και ειδικά αν μπορέσει να επιστρέψει και στο Champions League. Αυτό θα είναι θα το πιο σημαντικό νομίζω. Καλώς και το τελευταίο Europa League. Αλλά σε αυτό το επίπεδο νομίζω θα είναι το πιο σημαντικό να είναι του χρόνου στο Champions League και να επιστρέψει. Μα φάνηκε η διαφορά που έχει το Europa League τα τελευταία χρόνια που ο τελικός δίνει εισιτήριο, φάνηκε από ομάδες που στοχεύουν. Ναι. Στον δρόμο League του εισιτήριου μέσα. Και ειδικά οι αγγλικές που τα προηγούμενα χρόνια τις βλέπαμε πολύ πιο αδιάφορες στο θεσμό. Και ήταν πολύ δεικτικός ο τρόπος με τον οποίο το έκανε ο Μουρίνιο με την United. Ναι. Το είχε τονίσει κιόλας ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή, το είχε δηλώσει ότι. Το μόνο που δεν έκανε ο Μουρίνιο που τον είχα ικανό, γιατί είναι τέτοιος ήρωνας και τέτοια, είναι να πει, παιδιά, άμα παίξουμε με τον Άγιαξ τον τελικό του Europa League και το κατακτήσουμε, μη μας δώσετε κύπελο, ένα μεγάλο χαρτί που να λέει Champions League να μας δώσετε, θα το χαρούμε. Ναι, μόνο αυτό που δεν είπε. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό βέβαια μπορεί να λειτουργήσει και ως μπούμεραν για την Άρσεναλ, να δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση. Από ότι υπάρχει την Τζέλσι που ούτως ή άλλως απλά παίζει σήμερα ένα τρόπο. Φυσικά ξέρεις ποια είναι η απάντηση, ότι αν είσαι σε δίκη ομάδα και δεν μπορείς να πεις την πίεση, να είσαι καλά παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες να πας να χαρείς το ποδόσφαιρο. Εδώ ναι, το χαιρόμαστε, αλλά. Και είναι και ο τελικός του Τσέχ επίσης. Ναι, όλη αυτή απέξει η ιστορία που. Από ό,τι βλέπω εδώ τις εντεκάδες. Βασικότατος. Και επιστρέφει, και μετά επιστρέφει στη Τζέλσι σε διοικητικό πόστο. Βλέπω εδώ και το Ζιρού, το ξεχνάμε έτσι. Λοιπόν, εδώ στην εφαρμογή SofaScore, πιθανές ενδεκάδες με Τσέχ κάτω τα δοκάρια, με Θυμιατά στην άμυνα η Arsenal. Εντάξει, το έχει παίξει πολλές φορές. Είναι ο Σοκράτης. Και δεξιά-αριστερά του είναι ο Μουστάφη και ο Κονσιλνί. Ο Κονσιλνί που θέλω να βγάλω από πάνω αυτή τη χρονιά, γιατί είναι η πρώτη μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε πέρυσι στο τέλος σεζόν που του στέρισε και τη συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο. Που με μεγάλη δόση ειλικρίνειας και το καταλαβαίνω και τον αντιλαμβάνομαι, είπε ότι δεν έβλεπα τα παιχνίδια της Γαλλίας και μέσα μου έλεγα καλύτερα με το πάρουν. Βέβαια. Είναι, πώς να σου πω, είναι σαν να του είπαν, ξέρεις τι, αυτή τη συνέντευξη δεν θα τη δείξουμε πουθενά. Πες αυτό που νιώθεις. Και δεν είναι κακία, είναι πικρία. Δηλαδή, πώς να μη σε τρώει, να βλέπεις αυτό το τελικό, το χαμόγελο του Καντέ να στράφτει με το κύπελο και να λες ότι εγώ έπρεπε να είμαι εκεί και δεν είμαι. Σε πιάνουν τα ψυχολογικά, τα γιατί σε μένα και όλα αυτά. Και... Ναι, εννοείται. Χάνεσαι. Μάιντελ Νάιτς, Λούκας Τορέιρα, Τσάκα, Κολάσινατς μπροστά από την τριάδα, Μεσούτο Ζιλ με τη φανέλα 10 και το ρόλο 10 και μπροστά ο Μπαμεγιάνγκ Λακαζέτ. 3-4-1-2. Το έχει παίξει πολλές φορές φέτος ο Έμερι και πολλές φορές το έπαιζε και από ημίχρονο σε ημίχρονο. Δηλαδή ξεκινούσε με ένα σχηματισμό 4-3-3 και πολλές φορές το δεύτερο ημίχρονο κατέβαινε το 3-4-1-2. Τα χαρακτηριστικά των παιχνών ταιριάζουν. Δεν μου κάνει ο Μουστάφη, δεν μου γεμίζει καμιά. Λαθέρ. Εμπιστοσύνη, ακριβώς αυτό. Δυναμικό στόπερ εννοείται για να είναι εκεί, αλλά είναι για το επίπεδο λαθέρ. Τα τρεξίματα του Τσάκα και του Τορέιρα στη μέρα τους δεν την παλεύεις. Το Τορέιρα ειδικά είναι και aggressive, είναι χώρος. Είναι ένα σύγχρονος χαφ. Ο Ζήλ είναι ένας παίκτης που είναι στο 7, διότι υπάρχουν φορές που παίζει για 0. Υπάρχει φορές παίζει για 14. Ναι. Πολύ σωστή. Ο Ζιλ δεν θα παίζει σήμερα αν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με τον Μιχταριάν. Αν ήταν και ο Μιχταριάν, θα παίζει ο Μιχταριάν νομίζω και όχι ο Ζιλ. Οπότε αυτό είναι σοβαρό πλήγμα για την Άρσεναλ. Αλλά είναι ακριβώς όπως το λέει ο Αντώνης. Δηλαδή είναι για 0. Δηλαδή ρε φίλε, σε παρακαλώ, κάνε μία πάσα. Δηλαδή σε αυτό το στυλ. Ενδιαφέρσου για αυτό που κάνει. Υπάρχουν καλά μάτς που λες. Ακριβώς. Ο Ζιλ μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από όσο μπορεί να φανταστεί κάποια στιγμή και μπορεί να είναι πολύ χειρότερο από όσο μπορεί να φανταστεί. Αυτό είναι το θέμα του Ζήλ και αυτό δεν έμεινε στο επίπεδο της Ρεάλ. Ναι. Και πάμε τώρα και στην Τσέλσι. Λοιπόν, Κέπα κάτω τα δοκάρια, Ασπιλικουέτα, Νταβίτ Λουίζ, Κρίστενσεν και Μάρκος Αλόνσο. Α, εγώ Έμερσον έβλεπα χθες. Το άλλαξαν προφανώς. Πιθανή είναι προβάδισμα. Ναι. Ζορζίνιο, Μπάρκλεϊ, Καντέ. Το Καντέ είναι ερωτηματικό. Τον δίνουν ότι θα ξεκινήσει, είναι αλλά. Αφίβολη, είναι αμφίβολη. Πέδρο, Ζιρού, Αζάρ.
Ζιρού λοιπόν, όχι Γκουάιν. Όχι Γκουάιν, ναι. Αυτό είναι θέμα. Και εκτός ο Γουίλιαν. Ο Γουίλιαν είναι εντός εκτός. Ο Γουίλιαν στην Τζέλσι είναι σαν το Μπίσεσβαρ. Άμα μπει δεν βγαίνει. Και άμα βγει... Δεν μπαίνει εύκολα. Αργεί λίγο να ξαναμπεί. Εντάξει, ο αγαπημένος σχηματισμός του Σάρι, το 4-3-3. Με πάρα πολύ πίεση ψηλά. Με το Ζωζίνο, ένα δικό του παιδί που... Αλλά εντός εικόν του κουβάλισε στην Τσέλσι. Και περνάει όλη η ανάπτυξη τα πόδια του. Περίμενα πολύ, δηλαδή το ξεκίνημα της χρονιάς έψαχνα δύο παιχνίδια της Τσέλσι μόνο και μόνο για τον Ζορζίνιο. Ήταν κομβικότατος. Γιατί κατάλαβα ότι σαν το είπαν του Σάρι Κρέστη έναν διάλεξες, έναν. Και είπε δεν ακούω κουβέντα, αυτό. Το θέμα είναι ότι βρήκαν τον τρόπο οι άλλες ομάδες στη διάρκεια του πρωταθλήματος να βάλουν ένα παίχτη ακριβώς πάνω στον Ζωζίνιο man-to-man. Την πρώτη πάσα που πήγαινε εκεί. Εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στην ανάπτυξη της Τσέλσι, αλλά επειδή ο Σάρι είναι ένας καθηγητής, βρήκε τρόπο να από τα πλάγια να κατεβάζει πιο χαμηλά τον Καντέ και τον Κόβασιτς. Με τον Οζίλ απέναντι στο επιτελικό μέσο. Δεν ξέρω πόσο αυτό το μαρκάρισμα μπορεί να βγει απόψε. Σωστά. Πάνω στον Ζωζίνιο. Σωστά. Είναι θέμα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο Repress και στο site. Έχουμε ανεβάσει θέμα και στο Facebook για τον Καντέ, για τον ρόλο που έχει αλλάξει φέτος. Γιατί έχει βάλει περισσότερα γκολ από κάθε άλλη χρονιά στην καριέρα του και γενικότερα έχει έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού. Ο Μπάρκλεϊ είναι ένας παίκτης εξαιρετικός για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι Βρετανός μέσος. Βρετανός, ναι, ξεκάθαρα. Αν βρει και τελειώματα και γκολ, νομίζω θα είναι. Θα πάει στο άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει άλλη ομάδα στο εξωτερικό, εκτός Αγγλίας. Yeah. Δεν ξέρω γιατί. Έχω ακόμα την αίσθηση, ακόμα και φτάσαμε 2019, ότι οι περισσότεροι Άγγλοι είναι εγχώρια. Δεν βγαίνουνε. Δεν τους ταιριάζει. Προϊόντα. Νομίζω. Πολύ δύσκολα δηλαδή να βρει ποδοσφαιριστή εκτός από τον Μπέκαμ, νομίζω. Δηλαδή πολύ λίγοι. Ο Μακμάναμαν. Ποια άλλη κανένα καριέρα μεγάλη. Τα επόμενα 6 χρόνια η Αγγλία νομοτελειακά ποδοσφαιρικά θα φτάσει, θα ησυχάσει σαν χώρα, θα ηρεμήσει, θα πάρει δηλαδή θα πάρει και Euro και Mundial. Λες αυτός να είναι ο λόγος. Θα ησυχάσουν, θα ηρεμήσουν. Θα τους φύγει το τέτοιο. Αυτό που έχουν. Το να το πάρουμε, το πότε είναι το Μουντιάλ, είναι το. Να 22, πάει στο χώμα. Το 22, ναι, το 22 έχει 365 μέρες. 365 μέρες έχει η χρονιά που γεννήθηκε ο τάδε παίκτης που έδωσε την πάσα σε εκείνο εκεί το παιχνίδι που δεν πέρασε μπάλα τον γκολ, αλλά πέρασε και εμείς το. Θα τους φύγει όλο αυτό. Θα πάρουν έναν τίτλο ως εθνική ομάδα, γιατί έχουν εξαιρετικότατη φουρνιά. Ναι. Και αυτοί, όπως και οι Γάλλοι, έχουν και οι Άγγλοι εξαιρετικότατη φουρνιά. Θα έρθει κάποια στιγμή η σειρά τους και τότε. Θα αρχίσουν να προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στον τρόπο τον οποίο αλλάζει. Μεγάλη απώλεια είναι ο Λόφτου Τσίχ πάντως για την Τσέλσι σήμερα. Ναι, το παλικάρι χτύπησε. Που έκανε καιρό συμμετελικούς με την Άιντραχτ. Ο Λόφτου Τσίχ, άλλος ένας παίκτης προπονητή. Καθαρά. Έχει εξαιρετικά σωματικά προσόντα. Πολύ δυνατός στα τζατζαίσματά του, στα τρεξίματά του. Ακούει τον προπονητή του και γίνεται υπερχρήσιμος. Κατάλληλη ηλικία. Πάρα πολύ καλή η σωματοδομή. Με ένα ψηλό παιδί, το οποίο όμως δεν είναι αργός. Είναι αθλητικός, με ταχύτητα, με έκρηξη. Πολύ με φυσική αντοχή. Τεχνική που για αυτό το επίπεδο είναι οκ. Ναι, άμα δεν την έχεις. Δεν μπορείς να. Ναι. Δεν μπορείς... Και φαίνεται. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολύ. Λίγο, δύο-τρεις φορές το την μπάλα, τελείωσε. Καταλαβαίνεις άμα είσαι για εκεί ή όχι. Εγώ δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω. Εντάξει, Σοκράτης Βαθόπουλος. Έτσι, πάμε να στηρίξουμε λίγο το Σοκράτης. Ναι, θα είναι η τέταρτη προσπάθεια Έλληνα ποδοσφαιριστή με ομάδα του εξωτερικού να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η άλλη ήταν ο Ζήκος που θυμάμαι σίγουρα. Στο Champions League ο μοναδικός. Ο Ζήκος στο Champions League, ναι. Τσιόλι στο 9 με τη Βέρντερ. Ακριβώς. Το έφτασε. Αλέξανδρος, Ναι. Τον Αλέξανδρο. Παράταση κιόλας. Νομίζω πρέπει να είχαν πάει. Στην παράταση νομίζω εγώ ότι είχα χάσει, ναι. Και πέρυσι ο Μήτρογλου. Ναι.
με τη Μαρσέη. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι είναι με ομάδες του εξωτερικού. Γιατί υπήρχε ο πρώτος του Παναθηναϊκού που είχε φτάσει. Ναι, Έλληνες μόνο είχε. Το 73 ήταν. Το 70. Το 70. Ναι, επαναλαμβάνω καθαρά σχηματικά. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι θα, αν θα ασχοληθώ. Δηλαδή, αν θα πάω με τον goal-goal που έχω δει λίγο ότι είναι καλή απόδοση και όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, δεν μου φεύγει το ότι δεν ψήνομαι για την Arsenal. Όχι ότι βλέπω Chelsea λόγω αυτού. Άρα 2-1 είμαστε, εντάξει. Που βλέπουμε Arsenal. Να το παίξουμε ακριβώς κόρη. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο Αντώνης, πολλές φορές στα αποδυτήρια όταν υπάρχει μια τέτοια σύγχυση, δηλαδή στην προπόνηση την τελευταία θα μαλώσει ένας ποδοσφαιριστής με κάποιον άλλον. Σίγουρα το κλίμα της ομάδας όσον αφορά τα αποδυτήρια το επηρεάζει. Αλλά παρόλα αυτά, αν θες να το δεις αυτό θετικά, είναι πρέπει ότι σε κρατάει σε εγρήγορση. Πρέπει να βρεθεί αυτός που θα διοικητεύσει αλλού την ένταση της ομάδας. Ακριβώς αυτό. Όλη αυτή η ένταση και η ενέργεια, αν βγουν στο παιχνίδι, όπως είχε γίνει, θυμόμαστε και ένα παιχνίδι με τις Liverpool-Barcelona. Barcelona-Liverpool μέσα στο Camp Nou, που την προηγούμενη μέρα είχαν πάει σε ένα μαγαζίκι, κάτι καλόπαιδα. Ένα Σκοτσέζος που δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα. Είχαν πλακωθεί ο Μπέλαμι με τον Χίπια. Και πήγανε και κάνανε διπλό μέσα στη Βαρκελόνη. Δηλαδή δεν και είναι. Ήταν ο Μπέλαμι που σκοράρει τότε. Ναι. Και πανηγύρισε με τον Μπασούνι του γκολφ. Ναι. Κάνοντας ότι κάνει παλιά γκολφ ενώ είχε χτυπήσει συμπέχτουμε. Δηλαδή μιλάμε μεταξύ. Ένα τρελό κανονικό. Ο άνθρωπο κανονικό τρελό ήταν έτσι. Και Newcastle, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει. Κανονικά. Δηλαδή να μπει ο Τζίμι Τζάμπ στο γήπεδο εκείνη την ώρα και να μπουν οι Στιούαρτ και να πάρουν τον Τζίμι Τζάμπ και να πάρουν και τον Μπέλα μαζί. Φίλε, αν σε ξεχάσαμε πριν, έλα και εσύ εδώ γιατί. Και εσύ για δέσιμο είσαι. Ναι, δηλαδή πάμε να φύγουμε. Αυτό. Ο τελικός σήμερα είναι και στο κρατική τηλεόραση. Η τελική και η σημερινή. Και ο σημερινός και του Σαββάτου είναι και στην κρατική τηλεόραση. Εκτός από το Κοσμοτέ που έχει τα δικαιώματα όλων των αγώνων. Μέχρι την φάση του τελικού εκεί που έχει γίνει συμφωνία ανάμεσα στα δύο κανάλια για να υπάρχει και ελεύθερο κανάλι που θα τους δείξει. Καλή συμφωνία αυτή, εντάξει. Ναι. Δίκιο. Πρέπει ναι, η τελική να ανοιχτεί σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Τουλάχιστον ένα μάτι σε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα στην κουβέντα μας για τον τελικό του Europa League και επιστρέφουμε. Ήρθα κι εγώ. Επιστρέψαμε. Και είμαστε περισσότεροι από ποτέ. Ναι. Δεν είχα καταπρόβλεψη για το Arsenal της Chelsea. Τι βλέπεις. Η Κροατία έφτασε τελικό μετά τη μανούρα του Κάλινιτς με τον. Εκεί ποντά. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κρίσεις της τελευταίας στιγμής ευνοούν τις ομάδες που έχουν την κρίση. Εκ των όνων τι ένταση δηλαδή. Ότι αναγκάζονται, κοιτιούνται όλοι μεταξύ τους και λένε τι κάνουμε τώρα. Πάμε. Ναι. Θα πάμε πολύ μπινελίκη άμα γίνει κέντα. Ασχολούνται όλοι με αυτό περισσότερο. Μετά. Ναι. Εγώ καμιά φορά είμαι και υπέρ των τεχνητών κρίσεων. Όταν δηλαδή δω έναν οργανισμό ο οποίος μήνας μπαίνει, μήνας γίνει. Που δεν είναι γκρουπαρισμένο σωστά. Και η Arsenal δεν είναι και, και η σταθερότητα ναι. Ομαδοποιημένη. Θέλει, οπωσδήποτε οι τεχνικές κρίσεις είναι τρόπος να τους ξυπνήσεις. Εγώ μια φορά μου είπε ένας προπονητής μετά από ένα ξύλο που έπεσε στα αποκτήρια του ΠΑΟΚ μετά από ένα Τρίπολη ΠΑΟΚ 1-1 μεταξύ Τσιρίλο και Χαρκιά γιατί δεν συνεννοήθηκαν στο γκολ και πήγε ο Τζέζαρη και τους έβαλε τον γκολ και έχουν κάτι χέρια ναι. μου λέει να στεναχωριώσουν αν δεν πλακωνόντουσαν. Έτσι. Αφυπνίζονται. Όχι και δείχνει ότι τους ενοχλεί αυτό που έγινε. Ναι. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πού είσαι, εδώ είσαι. Περιμένω. Λοιπόν, μιας και ο Χρήστος, το πέμπτο μέλος του, πώς είναι το πέμπτο σκαθάρι, το πέμπτο μέλος μας εξομολογήθηκε το ότι εγώ στα 90's δεν τους έβλεπα τους τελικούς του... του ΕΦΑ γιατί είχαν πολλή Ιταλία. Λοιπόν, τι εννοούσαμε αυτό. Και πολλοί φίλοι επίσης. Πρόσεξε τώρα. Πάμε λίγο από το 88-89, Νάπολη Στουτγκάρδη. Ναι, όταν γεννήθηκα, για πες. 88-89, Νάπολη Στουτγκάρδη, 2-1-3-3.
Η Νάπολη του Μαραντόνα. 90. Γιουβέντους Φιωρεντίνα. Διπλή τελική, έτσι. 3-1, 0-0. Η Γιουβέντους το τρόπαιο. Το 91. Η Ίντερ με την Ρώμα. Κέρδισε 2-0, έχασε 1-0. Το 92. Ο Άγιαξ χαλάει το γλυκό. Αλλά απέναντί του είχε την Τωρίνο. Πώς γίνεται αυτό, τι συνταγή είχαν δηλαδή πραγματικά οι ιταλικές ομάδες και φτάνανε. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Τι έπαιζε στην Τωρίνο. Βέβαια, ο Βάλτερ Καζαγκράντε. Αυτό έλειπε να μην το θυμώσουν, αφού όλα τα ξέρεις. Λοιπόν, ο Χρήστος δεν παίζεται, ας. Το 93 συνεχίζει το Τωρίνο, αλλά με τη Γιουβέντους αυτή τη φορά, που κερδίζει δύο φορές την Μπορούσια Ντόρτμουντ 3-1 και 3-0, το 93. Το 94 η Ίντερ τη Σάλτσμπουργκ κερδίζει μέσα έξω, που λέμε 1-0. Το 95 είναι η Πάρμα, που με τη Γιουβέντους παίζει 1-0, κερδίζει την έδρα της και 1-1 στο Μιλάνο, λέει, είναι αυτός ο δεύτερος τελικός. Το γιατί έγινε στο Μιλάνο, θα σας γελάσω. Το 96 υπάρχει παρένθεση χωρίς ιταλική ομάδα, αυτό εννοώ παρένθεση. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ιταλική ομάδα τουλάχιστον μία. Και μέτρα από όσους εμφύλιους. Ναι. Το 96 είναι η Bayern που το σηκώνει με δύο νίκες εναντί της Μπορντό. Έναντι της Μπορντό. Και βέβαια επειδή. Ποιος είχε Μπορντό, Χρήστο? Ναι, επειδή. επειδή για την Bayern λες, εντάξει, Bayern όλο και κάποιον θα είχε. Πάμε να δούμε λίγο ποιους είχε η Μπορντό. Λοιπόν, Λίζα Ραζού βλέπω. Λίζα Ραζού, έπρεπε να το ξεκινήματά του τότε. Λίζα Ραζού, ναι. Και μετά τον πήρε η Μπάγκεν. Αλλά όχι, αρχηγός βλέπω ήταν. Ο Βισέντ Λίζα Ραζού, ναι. Και μετά τον πήρε η Μπάγκεν. Σωστά. Όπως βλέπεις, γαλλική ενδεκάδα με μόνο τον Χάνσεν και τον Βίτσιγκρε, τον Ολλανδό, να είναι εκτός της εκτός Γαλλίας ποδοσφαιριστής της Μπορντό. Μετά η Σάλκε το κατέκτησε με την Ίντερ στα πέναλτι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω εδώ αστερίσκο Σάλκε Ίντερ. 98 και 99 πάλι τελικές ομάδες, η Ίντερ με τη Λάτσιο, αρχίζουν η μονή, αρχίζουν η μονή τελική, και 3-0 η Πάρμα την Μαρσέι. Σε αυτό το Ίντερ Λάτσιο και παρέντεση, κάπου εκεί μας αφήνουν οι Ιταλοί για χρόνια. Σε αυτό το Ίντερ Λάτσιο έβλεπα γκολ χθες από τελικούς. Έχει μπει ένα από τα καλύτερα γκολ όλων των εποχών στους τελικούς Europa League. Ένα φοβερό σου του Ζανέτη. Βλέπω καλά, δηλαδή είναι το 99 η Πάρμα. Δεν έχει πάρει άλλη τελική ομάδα. Επίσης, δεν έχει πάει τελικό καν. Ναι, κάπου πήρε το μάτι μου ότι είναι ο Σάρι, ο Ιταλός τεχνικός, είναι ο πρώτος μετά το Μαλεζάνι της Πάρμα τότε. Μετά από 20 χρόνια, δηλαδή, Ιταλός προπονητής σε τελικό Europa League, η κύπελλο UEFA. Ναι, είχε αυτούς τους συνεχόμενους 10, είναι. Ή 10 σε 11. Είναι 10 φορές, τουλάχιστον η μία είναι η ιταλική ομάδα από τους 11 τελικούς από το 89 μέχρι το 99. Ναι. Και μετά σιωπή. Μετά τέλος. Σκοτσέζικη ομάδα βλέπω 2 φορές. Πορτογάλους βλέπω 4 φορές. Και δεν θυμάμαι και κάποια πορεία. Και έχουν πάει και έχουν χάσει. Πέρα από τη Γιουβέντους που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά εκείνη τη χρονιά που γινόταν και στην έδρα της, που αποκλείστηκε από την Σεβίλη. Δεν θυμάμαι άλλη. Από την Μπενφίκα αποκλείστηκε από τη Σεβίλη. Ναι, δεν θυμάμαι άλλη πορεία ιταλικής ομάδας μέχρι το να φτάσει κάπου μακριά στο θεσμό. Το 2000 είναι το Γαλατά Άρσεναλ στα πέναλτι. Το 2001 το λέγαμε για χθες, αυτό το 5-4 ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Αλαβέζ. Το 3-2 της Φέγενορντ επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ, το 2. Αλλά της Φέγενορντ κιόλας. Ναι, στο Δεκάιπ. Το 2003 το τελικός μας έλεγε ο Γιώργος τη Δευτέρα ανάμεσα στην Πόρτο και τη Σέλτικ. Ο πρώτος που θυμάμαι. Ναι. Το Βαλένθια Μαρσέι το 4 σαν να μην έγινε, δεν το θυμάμαι καν. Ούτε κι εγώ. Καθόλου. Δηλαδή τώρα το συνειδητοποίησα ότι ναι, έγινε και αυτό. Η Βαλένθια πήρε ευρωπαϊκό. Ναι. Βαλένθια που είχε χάσει 2 τελικούς Champions League τις προηγούμενες. Ακριβώς. Το 1 και το 2. Το 5 είναι η Τσέσεκα Μόσχας που κερδίζει τη Sporting Λισαβόνας. Μέσα στην έδρα της Sporting Λισαβόνας. Ναι, στο Ζεάλ Βαλάδε. Λισαβόνα. Εντάξει, βέβαια ένα χρόνο νωρίτερα οι Πορτογάλοι είχαν χάσει η Euro στην έδρα τους. Αυτό ήταν τέσμα. Το 6 είναι η διετία της Σεβίλης 6 και 7 που κερδίζει 4-0 τη Middlesbrough και κερδίζει και την Εσπανιόλ.
Η οποία Μίτλεσμπρο, αν δεν κάνω λάθος, είχε αντιμετωπίσει την Ξάνθη. Την Ξάνθη τότε με Έμερσον, Λουτσιάνο, τους Βραζιλιάνους που έκανε τρομερές χρονιές. Είσαι η Μίτλεσμπρο, πάμε να θυμηθούμε τη Μίτλεσμπρο. Η οποία Μίτλεσμπρο είχε Southgate και βέβαια μπροστά είχε Βίντουκα και Χάσελμπάιν. Χάσελμπάιν. Είναι πολλά κιλά μπάλα και αν βάλεις τελεία και στη δεύτερη λέξη στο πολλά κιλά. Πάλι εκεί κοντά είσαι. Ναι, γιατί. Και, ναι. Δες ναι, όμως και τα μάγουλα του Χάσελμπάιν και του Βίντουκα είναι. Και πίσω ότι είχε Ντάουνινγκ, Ρόσεμπακ. Όχι, καθόλου. Ντάζεν ή Γενιμπέλ. Δες εδώ όμως και τι είχε η Σεβίλη από απέναντι, έτσι. Αν αρχίσουμε τη Σεβίλη, πάλι ο Άλβες. Ζεσούς Νάβας. Φοβερή ομάδα. Μαρτσένα, Φαμπιάνο. Σαβιόλα. Μπροστά, ειδικά το δίδυμο Σαβιόλα, Λουίς Φαμπιάνο. Πάγκου Κανουτέ, το συγχωρεμένο του Πουέρτα. Δεν είχε. Πολύ καλή ομάδα. Με Χουάντε Ράμος. Ναι. Με Χουάντε Ράμος. Μετά έρχεται η Ζενίτ και παίρνει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του στο Ευρωπαϊκό 2-0 τη Rangers. Ο τίτλος μένει προς τα ανατολικά, αλλά πηγαίνει στο Ντόνετσκ. 2-1 τη Βέρντε Βρέμης. Στον τελικό που μνημονεύαμε για την παρουσία του Τζιόλι. Το 10 η Ατλέτικο κερδίζει τη Φούλα με 2-1. Το 11 η Πόρτο στον πορτογαλικό τελικό κερδίζει την Μπράγκα. Αν δεν κάνω λάθος, το 11 πρέπει να ήταν οι 3 από τις 4 ομάδες πορτογαλικές στην τετράδα. Μπράγκα, η Μπράγκα πρέπει να έχει αποκλείσει την η Μπενφίκα ήταν. Το Μπράγκα. Γελάζω τώρα. Μετά ναι. Είναι ο τελικός που θυμάται ο Γιώργος Παναγιώτης λόγω Μπιλμπάου. Το Ατλέτικο Μαδρίτης Μπιλμπάου 3-0. Τι ποδόσφαιρο είχε παίξει εκείνη η Μπιλμπάου ως τελικό. Είχε αποκλείσει την United. Είχε αποκλείσει. Ποιον άλλον είχε αποκλείσει, Τάσο. Θυμάμαι πάντως ότι έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο. Με Μπιέλσα. Ναι, με Μαρσέλο Μπιέλσα, με Μουνιαίν, Γιορέντε. Και το φοβερό Ατλέτη Μπιλμπάο ήταν πρώτη σε όμιλο με Red Bull Salzburg, Paris Saint-Germain και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Paris Saint-Germain είχε μείνει τρίτη. Στους 32 απέκλεισε την Λοκομοτίβ Μόσχας. Στους 16 την United. Τη Σάλκε μετά. Στους 8 την Σάλκε και στα ημιτελικά την Sporting Λισαβόνας. Και δείξε μας λίγο και το ρόστερ, Αντώνη. Ναι, και την ανέφερες. Ναι. Έχει Φερνάντο Γιορέντε, Μουνιαρίν, Σουσαέτα, Ιτου Ράσπε, Ερέρα. Πολύ πράγμα. Ναι. Αμορεμπιέτα. Βλέπω εδώ. Ας βάλω ένα quiz. Χαμούλης. Α, βάλε, θες το βάλε. Πανέτη. Θα σας πω μια επιθετική τριπλέτα, φοβερή και λοιπόν. Τρομερή. Βρείτε την ομάδα. Μας πας όμως το 80 και το 70. Έχουμε από τον Χρήστη επιθετική τριπλέτα για να βρούμε το ποιο είναι. Για να το ακούσουμε. Σατρούστεγγι, Ουράδε, Λόπεζου, Φάρτε. Τώρα εντάξει. Παιδιά, όσοι 15 χρονών παιδιά λοιπόν, είμαστε που λοιπόν, να εντάξει, μεταξύ μας. Ωραία, όσοι πήγατε σε δημοτικό αρένον μπορείτε να μπείτε στην κουβέντα. Πες να το πούμε και στον αέρα, μήπως μας στείλει κάποιος μήνυμα να το θυμηθεί. Κανένα, δεν υπάρχει ρούτσι. Πού να θυμηθεί τώρα. Για πες πάλι. Για πες πάλι, Χριστό. Σατρούστεγγι. Ουράλδε. Και Λόπεζ Ουφάρδε. Όποιος γύρε να παρέμβει. Παιδιά, άμα θέλετε, εγώ μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάω γεωγραφία, πολιτισμό, θέατρο. Να πάρω τη βοήθεια του κενού. Λοιπόν, και από την στιγμή που ο Ατλέτικο πηγαίνει στον τελικό με την Φούλαμ, αρχίζει η ισπανική επέλαση. Πόρτο Μπράγκα 1-0 το 11, το 12 η Ατλέτικο με την Μπιλμπά, όπως είπαμε, το 3-0, το 13 η Τσέλσι κερδίζει την Μπενφίκα, ή μάλλον απλά η Μπενφίκα χάνει ένα ακόμα τελικό, όπως το έχασε και το 14 τη Σεβίλη. Το 15 η Σεβίλη κερδίζει την Τρίπολη, στο μοναδικό τελικό Europa League που έχω πάει και έχω δει. Στην, Α, ήσουν τυχερό. Ναι, είχα πάει με την. Την Ήμπρο με Σάχοφ και Μάτος. Με Σάχοφ και Μάτος, ναι. Είχαν παίξει τον τελικό. Ο Μάτος, ναι. Mm. Είχαν παίξει. Όσο και η γυναίκα μου που την είχαμε βγάλει στήρου να πάμε, ναι.
κατάλαβε λίγο τι γίνεται. Δεν είναι άσχετη. Απλά ξέρει, δεν είναι και. Αλλά εντάξει, λέει πάμε. Πάμε να δούμε. Πάμε για τη Βαρσοβία. Ναι. Και εκεί που ήταν ήρεμη σε όλο το παιχνίδι, με το που γίνει το 2-2 και περνάνε 10 λεπτά, σε κάθε ευκαιρία χτυπιέται. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, εσύ, μην πάει παράταση, έχουμε το σκυλί στο ξενοδοχείο. Να φύγουμε. Στο μεταξύ, να φύγουμε. Ηρέμησε λίγο, γιατί μπροστά μας ήμασταν σε κερκίδα ουδέτερο, όπως καταλαβαίνεις, τα εισιτήρια αυτά που κληρώνει ο ΕΦΑ. Κοίτα μπροστά μας ένας Ουκρανός, ο οποίος ήταν αρκετά εκδηλωτικός. Και τη λέω, εσύ, πρόσεξε λίγο, μπροστά μας είναι ο Ουκρανός. Και στο 60 μου κάνει μία, μην ανησυχείς. Τη λέω, γιατί έχει γύρει και κοιμάται, γιατί προφανώς έχει πιει ό,τι υπάρχει σε πόσιμο αλκοολούχο. Στο goal foul που μπήκε Νίπρο, έχει γυρίσει, με έχει αγκαλιά σε μένα, πήγε να αγκαλιά στη γυναίκα μου, κατάλαβα ότι μπορεί να γίνει πραγματικό, ξέρω ότι ξαναγύρισε σε μένα. Και κάποια στιγμή στο ημίχρονο, ξέρεις, λίγο βαριανάστανε, γιατί καταλάβαινε ότι, ξέρεις, γίνονται όλες οι ζυμώσεις τέτοιο. Και από το 60 και μετά άρχισαν τα ρόζι νεφάκια. Μετά υπήρχε ο τελικός ανατροπής, το Σεβίλη Λίβερπουλ, το 16, και το λέω ανατροπής γιατί το ημίχρονο έληξε 1-0, έτσι, για τη Λίβερπουλ. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε η Σεβίλη, λύσει και μπήκε άλλη ομάδα. Μετά είχαμε τη United που κέρδισε τον Άγιαξ με 2-0. Και πέρυσι στο την Αθλητικό. Στο στρατόπεδο το είδα αυτό το τελικό. Ποιον? Το United Άγιαξ. Τελικό στρατόπεδο. Εσύ πότε είδες τελικό στρατόπεδο? Το 12. Ανάμεσα είμαστε. Ο ένας τον είδε το 17. Ο και το Real Juventus μου είχε πέσει, ναι, 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 πάλι μέσα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ωραία τα λέτε. Εσύ, Αντώνη. Εμένα ήταν δύσκολος ο τελικός που είδα σε στρατόπεδο, παιδιά. Γιατί ήταν τελικός που τον πήρε τουρκική ομάδα και εγώ τον είδα στην Κύπρο. Τι λες? Τα καταλαβαίνετε. Η Γαλατά, δηλαδή, το 2000. Καταλαβαίνετε τι έγινε στην άλλη πλευρά. Πού ήσουν αυτοί? Ήσουν κοντά, δηλαδή, μπορούσες στην πράσινη ζώνη? Λευκοσία ήμουν. Λευκοσία. Ναι. Ήμασταν εξοδούχοι με ειδική έντολη εκείνη τη μέρα, παιδιά. Προσέξτε, γιατί μπορεί να γίνονται όλα τα περίεργα παράξενα. Μάλιστα. Γι' αυτό το. Υπήρχαν πανηγυρισμοί, δεν έγινε κάτι. Όχι, όχι. Απλά ήταν πανηγυρισμοί, καταλαβαίνεις τώρα. Όταν λέμε, ναι, πανηγυρισμοί. Είναι λίγο προκλητική για... όσο να πω. Πράγματι. Για πανηγύρι μέχρι τέλους με πυροτεχνήματα από την άλλη πλευρά, πολύ και τέτοια. Πάντως, ακόμη και η πιο αδιάφορη θεωρητικά τελική. Δεν είναι, πάντα υπάρχει κάτι που θα σου αφήνει κάτι για να το θυμάσαι. Παράδειγμα, πέρσι το Ατλέτικο Μαρσέη ήταν μια εύκολη επικράτηση του Ατλέτικο. Εντάξει, το περιμέναμε, καλύτερη ομάδα αυτά, αλλά το πήραμε στη Γαλλία. Αυτό μας δίνει κάτι. Θυμάσαι τον δραματισμό του Παγιέ που τον φίλησε ο Γκριεσμάν όταν έβγαινε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, δυνατή στιγμή. Μένει μια στιγμή. Ναι. Ναι, από όλου του τελικού μένει κάτι. Και νομίζω ότι όλοι έχουν γκολ εδώ μεταξύ. Στο γύρο πάλι και όλοι οι τελικοί έχουν. Όχι, είναι μόνο το 14, εκείνο στο Σεβίλη Μπενφίκα ήταν. Ο τελευταίο που έχει δείξει 0-0. Και πίσω, αν πάμε, πάμε πάλι σε αυτόν τον τελικό που σα λέω. Αν δεν κάνω ομάδα σκοράρει πρώτη είναι αυτή που το κατακτά κιόλα. Όχι πάντα. Α, η Λίβερπουλ το έχασε. Πήγε με προβάδισμα στο ίδιο. Σε στατιστικό το είδα. Ναι, ναι, εντάξει. Στην πλειοψηφία των αγώνων, ναι. Δεν είναι εύκολο. Για παράδειγμα, το Τσέλσι Μπενφίκα το θυμάμαι γιατί. Στην παράταση αυτό είχε κριθεί, όχι, στο φινάλε απλά. Στο φινάλε. Είναι εκείνο εκεί, για όσους παίζουν football manager, εκείνο το κλασικό γκολ που γίνεται το κόρνερ και στο δεύτερο δοκάρι και ο τουρκός αμυντικός κάνει την κεφαλιά. Το λατρεμένο γκολ στο manager που το έχει. Έλα τώρα. Ο Τέρι. Όχι, όχι, ο άλλος ο. Ποιος ήταν, Ιβάνοβιτς. Ναι. Θυμάμαι τη φάση τώρα, σαν εικόνα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θυμάμαι τον σκόρερ. Και είχε. Όχι, όχι. Ο Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς. Αυτό σου λέω. Ο Ιβάνοβιτς. Ήταν. Στο 93. Ναι, περιμέναμε δηλαδή, παράταση. Είναι θυμάμαι. Να πάει παράταση. Ναι. Εκεί που αρχίζει η Μπενφίκα και λέει: Οκ, παιδιά, θα φύγει η κατάρα. Θα φύγει η κατάρα. Και την επόμενη χρονιά το χάνει στα πέναλτι η Μπενφίκα. Πάλι δεν έφυγε η κατάρα. Η Μπενφίκα που την επόμενη χρονιά, όχι αυτή τη χρονιά, το 2013-2014 που ξαναπήγε και το χάσε από τη Σεβίλη στα πέναλτι στο Τωρίνο, ήταν που είχε αποκλείσει τον Μπάουκ στου 32. Η Μπενφίκα. Ναι. Όχι μόνο αυτό, είχε αποκλείσει σε δεύτερο παιχνίδι στον ημιτελικό την Γιουβέντους. Το 13-14, ναι, που δηλαδή, η Γιουβέντους είχε αποκλειστεί από το Champions League. Πήγε στο Europa, είπε: Άντε, πάμε να το πάρουμε γιατί γίνεται στην έδρα μας ο τελικός, ναι, φέτος. Και απέκλεισε την. Στην παράταση, ναι, το θυμάμαι. Στο γήπεδο στο οποίο θα έπαιζε τελικό. Ναι.
Το δεύτερο παιχνίδι ήταν εκεί, ναι. Απέκλεισε του γηπεδούχου, δηλαδή. Το θυμάμαι. Σαν να σου λέει. Φεύγει από πάνω, θα ξαναδούμε εδώ το πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Να το πει. Ναι, όλη αυτή η κουβέντα, ξέρεις. Που σου μένει αυτή το ότι. Κατάλαβε, δεν υπάρχουν τέτοια. Απλά έχει κάτσει ότι δεν έχει καταφέρει να το κερδίσει ποτέ. Δεν ξέρω πόσο ρόλο έχει παίξει στο μυαλό του όλο αυτό. Σε αυτούς που ζουν την ομάδα. Πες, θα μείνει ούτε. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτούς που ζουν την ομάδα, υποσυνείδητα υπάρχει σκέψη. Και ξέρεις τι, γιατί μιλάμε για διαφορετικές γενιές ανθρώπων που έχουν χάσει τους τελικούς. Περνάει αυτό. Που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Απλά κάποιος. Είναι αυτό πώς λέμε ότι μια ομάδα έχει φανέλα. Ναι. Αυτές οι παραδόσεις είναι μέσα στην ομάδα. Και λες, νομίζω. Φίλε, τι σημαίνει φανέλα. Δηλαδή, με το που τη βάζει ο παίκτης αυτός γίνεται ανίκητος. Όχι. Πιστεύει, μπαίνει με διαφορετική ψυχολογία εντελώς. Πιστεύω σε αυτό μεγαλύτερο ρόλο παίζει το πώς το βλέπει ο απέναντι για σένα. Δηλαδή, αν περάσει τον απέναντι, για παράδειγμα, όταν παίζει αντίπαλο με τη Liverpool στο Anfield, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο ο φόβος του απέναντι παρά η όθηση που παίρνει η Liverpool. Λέγαμε τόσα χρόνια για το Ιμπάο και την κατάρα του ΟΑΚΑ και δεν μπορεί να κερδίσει εκείνο το γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια το είχε αφήσει πίσω. Περισσότερο ήταν ότι ήξεραν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θα πήγαινε εκεί ο ΠΑΟΚ, ήξερε ότι εδώ εμείς τελείωσε, δεν μπορούν αυτοί. Δηλαδή είναι περισσότερο στον αντίπαλο το πώς περνάει αυτό. Αν του το δώσεις να το έχεις στα χέρια του, ως συνέστημα, ως ψυχολογία μες στο παιχνίδι, χάθηκες μετά. Εντάξει, ο τελικός φέτος γίνεται στον Μπακού με όλο αυτό το θέμα που έχει γίνει με τον Μιχιταριάν. Γιατί δεν θα έχει κόσμο το μεταξύ του. Γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν σνομπάρει την πόλη λόγω ακρίβειας. Θεωρούν ότι είναι. Είναι πολύ ακριβή το πολύ ακριβό τον Μπακού. Τον Μπακού, όχι, μια πολύ φυσιολογική πόλη είναι τον Μπακού. Στα οικονομικά. Ναι, λόγω Πάκου έχω πάει δύο φορές. Κοίταξε, τον Μπακού υπάρχει μέρος στο οποίο άμα θες μπορείς να πας και να. Κάτω και να σου φάει τα λεφτά. Και υπάρχει και το παλιό Μπακού, το διαφορετικό Μπακού, το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπως το έχουμε στο μυαλό μας Αζερμπαϊτζάν. Απλά έχει μεγάλες αντιθέσεις. Δηλαδή γειτονιές στις οποίες λες ότι, ρε φίλε, τώρα αυτά τα μαγαζιά εδώ πέρα που άνοιξαν τώρα, δηλαδή αν άνοιξε μαγαζί πόρσης στον Μπακού, σε ποιον θα πουλήσει. Τι μου άνοιξε, δηλαδή άμα είναι, το φέρουν κατευθείαν όποιος δεν παραγγείλει, να παραγγείλει. Έχει και υπάρχουν και γειτονιές που τις βλέπεις και λες ότι δεν είμαι στο 19. Είμαι στο 89. Ναι. Αυτό έχει, ναι, το. Έχουν αυτό το. Το Πακού ως πόλη. Και λογικό είναι ότι. Ναι. Φάρανε στο κεφάλι όταν έχουν τελικό. Δηλαδή, φέτος η UEFA, επειδή ήταν κάθε χρόνο μπαίνω στην κλήρωση αγοράς εισιτηρίων που υπάρχει, φέτος η UEFA για τον τελικό του Europa League έδινε πακέτο μετακίνησης. Δηλαδή σου έδινε ότι άμα συγκληρωνώσουν για εισιτήριο σε αυτή την κατηγορία έτυχε στον 130 ευρώ π.χ. και συν 450 ευρώ εισιτήριο από την Τούρκης για να πας από Κωνσταντινούπολη Μπακού μια μέρα πριν το τελικό και Μπακού Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα. Σαν να σου λέει, ξέρεις τι θα ταλαιπωρηθείς, πώς να φτάσεις στο Μπακού, Κωνσταντινούπολη, επειδή είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο από όλες τις χώρες πηγαίνουν και έρχονται αεροπλάνα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, κομβικό, σου λέει έλα εδώ και ας σε πάμε εμείς, σε κλείσουμε εμείς. Ναι, και δυσκολεύτηκαν πολύ γιατί επειδή είχα μπει στην κλήρωση, έγινε κλήρωση, δεν ήμουνα σε αυτούς και δύο φορές τουλάχιστον μου ήρθε mail πως θέλω να ξαναμπώ γιατί κάποιοι γύρισαν εισιτήρια. Τώρα θα σε πέραμε τηλέφωνο, θα μας μιλούσες από Μπακού. Και όλα αυτά. Χάσαμε την ευκαιρία. Από το εξωτικό. Να μας πεις λίγο τι γίνεται. Μπακού. Το σκέφτηκα, αλλά μετά δεν μου έκανε και κλικ, δηλαδή ότι ως Μπακού, επειδή είχα πάει δύο φορές. Οκ, okay, λέω εντάξει. Ναι. Δεν, παραλαμβάνω, δεν πιστεύω και σε γούρια παγούρια, αν ήταν θα έκανα κανένα βουντούμπα και πηγαίναμε στη Μαδρίτη. Αλλά. Μπα. Από εδώ. Από εδώ, δεν πειράζει. Στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Στο στούντιο, εγώ θα το Σάββατο βράδυ να. Όποτε θέλεις να παρέμβεις, να τηλεφωνικά, ανάλογα και το αποτέλεσμα βέβαια. Με πυρσό θα έρθω. Ελπίζω. Κοίταξε, θα αφήσουμε εδώ ένα πυρσό και ο Μαντζούκης και εγώ θα έρθουμε. Κάποιος ένας θα έρθει. Δύο. Ένας θα τους φτάσει. Και το Σάββατο 10 η ώρα είναι ο τελικός. Ναι, ναι. Σάββατο στις 10. Και σήμερα 10 είναι. Ναι. Α, ωραία, ωραία ώρα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Οδεύουμε στο φινάλι της εκπομπής που λογικό ήταν να μας απασχολήσει περισσότερο. Ο τελικός του Europa League που σήμερα το βράδυ.
ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ στον Μπακού, με όλα αυτά που έχουν συζητηθεί για τον τελικό, την επιλογή της έδρας, την απουσία Μιχιταριάν λόγω των σχέσεων του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία και τον πόλεμο που είχαν πριν από μερικά χρόνια και οι σχέσεις τους δεν έχουν έκτοτε αποκατασταθεί. Τον μικρό χαμό που έκανε τον καθηγητή. Τον καθηγητή, σωστά. Μ' αρέσει η λέξη καθηγητής, μ' αρέσει, γιατί δεν είναι ούτε δάσκαλος, γιατί ξέρεις στο μυαλό σου, ως μαθητής είναι ο δάσκαλος στο, πώς θα λένε, στο δημοτικό. Και μετά είναι ο καθηγητής. Που θα σου μάθει και τα βασικά. Μετά έρχονται. Και ξέρεις ότι έχει όλες τις γνώσεις. Από παντού, ό,τι και αν ρωτήσεις, θα σου δώσει μια λύση. Οι καθηγητές. Τέτοιος είναι και ο... Την απογοήτευση του καθηγητή Σάρη όταν είδε τον κακό χαμό να γίνεται στην προπόνηση. Όχι τίποτα, στην τελευταία προπόνηση του τελικού που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι μια προπόνηση να την κρύψεις. Είναι με κάμερες εκεί φυσικά. Και του έγινε μπροστά ο κακός χαμός. Και βέβαια και εκείνος δεν έκρυψε έτσι τον εκνευρισμό του. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Είναι εντάξει, για να καταλάβουν και οι άλλοι ότι... Φίλε, επαγγελματίες που το σβεστήσεις. Εντάξει, έφαγες μια γωνιά σε μια φάση, οκ. Okay. Λοιπόν, Αυλαία, στο ανάλυση των Περιπρές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα το πούμε αύριο με τον απόϊχο, βέβαια, του τελικού του Europa League και να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε μου τελικού Champions League. Θα δώσουμε τη σκυτάλη μας στον Γιώργο Γαζογόρα και στην εκπομπή το πέναλτι. Μέχρι αύριο το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.